Την ίδια στιγμή, τώρα αίσθηση προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης με αρχηγικά μέλη επίορκους αστυνομικούς σε νομό της Βορείου Ελλάδος. Η δράση τους δεν αφορούσε μόνο τις ανασκαφές, αλλά και διακίνηση λαθρέων τσιγάρων και πλαστών διαβατηρίων. Είναι μαζί μου η Τασούλα Παπανικολάου και πάλι ο αστυνομικός διευθυντής. Δέχεται ή όχι τις κατηγορίες? Τις αρνείται, Κατερίνα, και ήδη ετοιμάζει την απολογία του. Για την ίδια υπόθεση, μάλιστα, κατηγορούνται άλλοι τρεις αστυνομικοί. Ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και δεύτερο κύμα συλλήψεων. Ο ενενεργή αστυνομικός διευθυντής Κιλκής με τα αρχικά χίπη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εμφανίζεται ως ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Υπό τις εντολές του ήταν άλλα 17 άτομα, ανάμεσά τους και τρεις ακόμα αστυνομικοί. Σχηματίστηκε μια δικογραφία και ένα πόρισμα 120 σελίδων, το οποίο περιλαμβάνει κατηγορίες εις βάρος 18 προσώπων. Θα λάβω και αντίγραφα της δικογραφίας, η οποία από ό,τι έχω πληροφορηθεί είναι 5.000 σελίδες. Τηλεφωνικά μου έχει αρνηθεί τις κατηγορίες. Οι εσωτερικές υποθέσεις της ελληνικής αστυνομίας τους παρακολουθούσαν τους τελευταίους 6 μήνες. Αρχικά για λαθρεμπόριο τσιγάρων. Πολύ γρήγορα όμως ανακάλυψαν ότι έκαναν και ανασκαφές για αρχαία και λίρες, κυρίως στο Δήμο Παιωνίας. Σύμφωνα με καταγγελίες, ο αστυνομικός διευθυντής έσκαβε με μανία προκειμένου να βρει λίρες και χρυσό. Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του υποστήριζε: «Δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες. Στην απολογία μου την Τετάρτη θα δώσω τα στοιχεία στην ανακρίτρια που δείχνουν ότι δεν έχω εμπλοκή». Από την παρακολούθηση προέκυψε ότι χρησιμοποιούσαν ακόμα και περιπολικό για να μεταφέρουν τα εργαλεία για τις ανασκαφές. Πίστευαν, όπως προκύπτει από τους διαλόγους, ότι δεν θα δώσουν στόχο και θα έχουν την τέλεια κάλυψη. Δεν υπολόγισαν όμως ότι τους παρακολουθούσαν οι εσωτερικές υποθέσεις. Η καταγγελία έγινε αρχικά για τον ενενεργή αστυνομικό διευθυντή και έτσι άρχισε να λύνεται ο γρίφος. Αύριο αναμένεται να γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.